Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Αρσάνελ. Παρόλο που η τιμή της βενζίνης στο τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, η κίνηση από την πλευρά των οδηγών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είναι ιδιαίτερα μειωμένη. Μειωμένη ήταν η κίνηση αυτές τις ημέρες στα βενζινάδικα, με τον καιρό από τη μία να μην επιτρέπει πολλές εξόδους και την υφιστάμενη οικονομική κρίση από την άλλη να σφίγγει τα χέρια των οδηγών. Ωστόσο, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μια πτωτική τάση. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Βέβαια και λόγω του καιρού πιστεύω, αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης που όντως άρχισε και φαίνεται και σε εμάς. Όσον αφορά τις τιμές, πού κυμαίνονται? Οι τιμές είναι πτωτικές, συνέχεια πέφτουν και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις βενζίνες. Κάθε μέρα πέφτουν και από 1-2 λεπτά. Αύξηση της κίνησης αναμένουμε με την πρωτοχρονιά? Θα το δούμε. Περιμένουμε κι εμείς. Σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, υπάρχει ένα ποσοστό που έχει κατεβεί? Ναι, τουλάχιστον 20%. Έχουμε πτώσει στην κίνηση παραμονή γιορτών. Την δημητική τους έχουν αυτές τις ημέρες τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και τα σιροπιαστά, αφού από το γιορτινό ελληνικό τραπέζι δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να λείπουν τα γλυκά. Την τιμητική τους είχαν αυτές τις ημέρες τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, αφού η κίνηση από την πλευρά των καταναλωτών στα σαχαροπλαστεία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ωστόσο, από τις προτιμήσεις των πελατών δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα περίφημα σιροπιαστά. Η κίνηση ήταν αρκετά ωραία. Αυτά που δεν περιμέναμε έγιναν πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησαμε τα σιροπιαστά αρκετά ταψιά. Μας έφυγαν κουραμπιέδες πάρα πολύ. Φέτος πολύ ωραία κινηθήκαμε. Μελομακάρονα μας έφυγαν πάρα πολύ. Πες μου. Έπειτα, με σειρά, ποια άλλα γλυκά αγοράζει ο κόσμος αυτές τις μέρες? Με τη σειρά πιο πολύ που μας έφυγαν, όντως είναι μελομακάρονα, αλλά το πιο πολύ που δουλέψαμε είναι σιροπιαστά. Πάρα πολλά μας έφυγαν. Από σιροπιαστά, το πιο πολύ που μας έφυγαν είναι μπακλαβά, σαραγλί σουρωτό, κοφτό σαραγλί και σαρίγμπαμπα. Αυτά μας έφυγαν πάρα πολύ. Οι τιμές πώς είναι προσιτές για τον κόσμο? Όντως είναι φέτος ωραία, δεν τις αναβάσαμε καθόλου. Καθόλου. Όχι, αύξηση δεν κάνουμε καθόλου φέτος. Ήταν πολύ ωραία. Τώρα αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση τώρα με παραμονή πρωτοχρονιάς? Ναι, την περιμένουμε παραπάνω. Παραπάνω κίνηση περιμένουμε. Οπότε που ήταν αυτά που έγιναν, παραπάνω κίνηση στα σιροπιαστά, στα μελομακάρονα, κουραμπιέδες, την περιμένουμε λίγο παραπάνω να είναι. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντιακής Νεολαίας η Τραπεζούντα πραγματοποίησαν σήμερα μια δυναμική είσοδο στην πλατεία της Κομωτινής, συνεχίζοντας το έθιμο Μαϊμούνια. Αψηφώντας το κρύο, τα μέλη του Συλλόγου Ποντιακής Νεολαίας η Τραπεζούντα πραγματοποίησαν μια δυναμική είσοδο στην κεντρική πλατεία, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Νικολαίδη, πρόκειται για την συνέχιση του εθίμου Μαϊμούνια, το οποίο σχετίζεται με την αφύπνιση της κοιμόμενης φύσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Ομούρου Δόπιση Τραπεζούντα για άλλη μια χρονιά συντελεί στη συνέχιση του εθίμου των Μομογέρων. Εμείς ο Σύλλογος αναβιώνουμε την παραλλαγή Μαϊμούνια, είναι μία από τις 125 περίπου καταγεγραμμένες παραλλαγές του εθίμου. Να σημειώσουμε όμως ότι το έθιμο αυτό υπάρχει με διάφορες παραλλαγές ακόμη και στους ντόπιους εδώ Ελλαδίτες, στην Νάουσα, στην Καστοριά, στη Φλόρινα. Είναι λοιπόν ένα έθιμο του ελληνισμού και έχει να κάνει με το αρχαίο ελληνικό θέατρο, στην πιο αρχαϊκή του μορφή. Το έθιμο το συγκεκριμένο, τα Μαϊμούνια, ήρθαν στην περιοχή μας με την άφιξη του Παλινοστούτων και συγκεκριμένα Παλινοστούτες από το χωριό Χαραπά της Γεωργίας, ερχόμενοι εδώ στην περιοχή μας, περίπου γύρω στο 1990 με 1994. Συνέχισαν την παράδοση του χωριού τους. Έτσι και εμείς λοιπόν ο Σύλλογος θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη παράδοση, η οποία έχει να κάνει με την αφύπνιση της κοιμόμενης φύσης και την υποδοχή της άνοιξης. Η νύβη έχει να κάνει με το στοιχείο της άνοιξης, η γριά με το στοιχείο του χειμώνα, η αρκούδα με το ζωικό βασίλειο, το οποίο είναι μαζεμένο αυτή την περίοδο, όπως ξέρουμε και η αρκούδα πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρόσωπα από την κάστοτε κοινωνία. Έτσι έχουμε το πρόσωπο του στρατιωτικού,
Έχουμε το πρόσωπο του δικαστή, έχουμε το πρόσωπο του γιατρού και από εκεί και πέρα όλη αυτή του βασιλιά που είναι η κεντρική εξουσία και από εκεί και πέρα οι Ζητιάνοι που είναι τα καλύτερα λαϊκά στρώματα και όλοι αυτοί λοιπόν μαζί προσπαθούν να δώσουν με κάποιο κωμικό τρόπο κάποιες καταστάσεις της απερχόμενης χρονιάς και όπως είπαμε να διώξουν τα κακά πνεύματα από τα σπίτια των κατοίκων του χωριού εκεί. Εδώ όμως στην Κομωτινή, πριν τρεις μέρες στην Εκτενοπόλ, το έθιμο έλαβε έθιμο όσο έπρεπε να λάβει. Μιλάμε για ζωντανή συνέχιση, όπου τα σπίτια όλα στολισμένα, με τραπέζια και με κρασί, περίμεναν τους μωμόγερους και οι μωμόγεροι από το πρωί της 25 Χριστούγεννα ως και τις πρώτες βραδινές ώρες περιφέρονταν στα σπίτια του οικισμού που παλαιστούνταν εδώ στην Κομωτινή και μετά ακολούθησε το χλόνι των μωμογέρων στα Μαγκάλια, στο χωριό Μίσχος, όπου ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά. Ο κύριος Νικολαίδης δεν παρέλειψε να δώσει τις ευχές του σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχει μια καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο για τις οικογένειές τους, ειρήνη και υγεία. Αν και ταλαιπωρημένη η νύφη, μας έκανε την τιμή τελικά να προβεί σε δηλώσεις. Κλέψαμε την νύφη για λίγο. Παρακαλώ. Τι η νύφη παραστάνει την άνοιξη, τη ζωντάνια της φύσης. Θα ζωντανέψουμε την αρκούδα. Γενικά η γυναίκα, η δύναμη της φύσης και... Μέσα στη ζωντάνια όμως δεν σταμάτησες καθόλου να χορεύεις. Βέβαια, η νύφη δεν γίνεται να σταματήσει. Ποντιακά παραδοσιακά εδέσματα μοίρασαν σήμερα το πρωί στους Κομωτινέους στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Θρυλωρίου. Παραδοσιακά εδέσματα στους Κομωτινέους μοίρασαν σήμερα το πρωί τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Θρυλωρίου. Η πρόεδρος του Συλλόγου Αγαθία Μαξοπούλου μίλησε στην κάμερα του Αρτσάνελ για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ήρθαμε στο κάλεσμα του Δημάρχου της Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Δημαρχίας. Με το κάλεσμα αυτό εκθέτουμε τα προϊόντα μας. Είναι η συνταγή της κυρίας Ελευθερίας Σαλπιγίδου. Πάντα μας κάνει τα ποντιακά πηχεία, τα οποία τα προσφέρουμε δωρεά. Σαν πόντιες που είμαστε, κάνουμε τα πηχεία για να τα προσφέρουμε δωρεά. Λόγω των ημερών, επειδή όλοι οι σύλλογοι κάνανε γλυκά και τα διάφορα καλούδια των ημερών, εμείς θέλουμε να κάνουμε και καθίσαμε και κάναμε βασιλόπιτες. Κάναμε βασιλόπιτες για το καλό του χρόνου και να πάρει και ο κόσμος να κόψει βασιλόπιτα στο σπίτι του. Μέσα έχουμε ένα γούρι, έχουμε τα σκαλτζούνια, τα μελομακάρονα. Η κυρία Μαξοπούλου έκανε λόγο και για την δεξίωση, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με σημείο αναφορά στα παιδιά. Έχουμε καθιερώσει εδώ και 10 χρόνια και κάνουμε γιορτή χριστουγεννιάτικη για τα παιδιά του χωριού μας. Οπότε θα κάνουμε μία δεξίωση πολύ ωραία σε όποιο κατάστημα του χωριού, με διάφορα καλούδια χριστουγεννιάτικα. Με πίτσες τα οποία τρελαίνονται τα παιδιά και περνάνε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Τα μοιράζουμε διάφορα δώρα, όπως εφέτος τα δωρήσαμε από ένα βιβλίο. Τα βιβλία ήταν προσφορά από την Πανελλήνια Αποσπονδία Ποντιακών Σωματείων από Θεσσαλονίκη και από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Και τα κάναμε φέτος και καρδούλες. Χεροποίητες, αντί για παιχνιδάκι. Είναι ένα πισκότο με καρδιά. Γιατί η καρδιά συμβολίζει πολλά πράγματα. Εάν έχουμε καθαρή την καρδιά μας, θα γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Η πρόεδρος του Συλλόγου έδωσε και τις ευχές της σε όλο τον κόσμο. Θέλω να δώσω από καρδιάς χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλο τον κόσμο, ειρήνη και ευτυχία.
Σε όλους εσάς που μας στηρίξατε, σε όλους εσάς που μας αγαπάτε, στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για τα Χριστούγεννα και την καινούργια χρονιά. Επιπλοποιή Αδουλγέρη. Επώνυμη επιλογή ανώτερης αξίας. Στην αγορά του αγροτικού ή του επαγγελματικού σας αυτοκινήτου είστε απαιτητικοί. Το θέλετε τιμοπαράδοτο και με μεγάλες ευκολίες πληρωμής. Auto Import Αγγελίδης. Μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο. Βρείτε μεταχειρισμένα επαγγελματικά, αγροτικά, πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κάθε τύπου. Τώρα και επιλεγμένα επιβατικά αυτοκίνητα εισαγωγής έως 3 ετών σε πραγματικά άριστη κατάσταση και με το χρηματοδοτικό μας πρόγραμμα. Από 0% προκαταβολή έως 60 δόσεις. Με την εγγύηση Auto Import Αγγελίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Auto Import Αγγελίδης. Κάτι λιγότερο από το καινούριο. Όλη η λάμψη. Όλες σας οι απαιτήσεις. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα Αστρέα. Εδώ οι εκδηλώσεις σας θα έχουν περισσότερη φαντασία, περισσότερη πολυτέλεια, περισσότερες επιλογές που εκφράζουν την προσωπικότητά σας. Για την πιο λαμπερή εκδήλωση ή δεξίωση, μαγέψτε τους όλους. Αίθουσα Αστρέα. Θα το ζήσετε όπως σας αξίζει. Σας περιμένουμε για ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς. Παραμονή πρωτοχρονιάς με τους κορυφαίους της καλής ελληνικής μουσικής. Λαμπριάννα Δοητσίδου, Γιώργος Ματθαίου, Νίκος Αγκούσης, Έμιλι, Κυριάκος Πετράς, Γιώργος Παγκοζίδης, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Παγκοζίδης, Στέλιος Ματακάκης, Δημήτρης Μορφόπουλος. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Βασίλης Σερμπέζης. Παραμονή πρωτοχρονιάς με τους κορυφαίους της καλής ελληνικής μουσικής. Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Βεργίδης Tours διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία και φέτος τις γιορτές οργανωμένες εκδρομές για όλους. Εκδρομές για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Εκδρομή στη Λαπωνία, Ροβανιέμι, Κέμι, χωριό του Αηβασίλη. Στην Αυστρία, Βιέννη, Σάλτσμπρουκ. Απόδραση στα χιόνια της Κεντρικής Ευρώπης. Βαβαρικές Άλπεις, Ελβετία, Πράγα, Κάρλοβι, Βάρη, Κρακοβία. Βουδαπέστη, Βερολίνο, Πότσδαμ και στην πόλη του φωτός Παρίσι Disneyland. Τριήμερες και τετραήμερες αποδράσεις στην Κωνσταντινούπολη. Πενταήμερη στην Προύσα, στο χιονοδρομικό Ολούντακ και στη Βουλγαρία, Παμπόροβο, Μπόροβετς, Σόφια, Σαντάνσκι, Μπάνσκο, Φιλιππούπολη. Επίσης, ταξίδια και εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας. Βεργίδης Tours, Φιλικής Εταιρείας 63, Κομωτινή. Τηλέφωνο 2 531 0 24 188. Φέτος θα υπάρχουν πούλμαν από Κομωτινή για το αεροδρόμιο Μακεδονία με επιστροφή. Σιγά σιγά ξεκινούν οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Αρτσάνελ σήμερα οι πολίτες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς αποτελεί μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή για όλους τους ανθρώπους. Οι προετοιμασίες απαιτούν πολύ χρόνο, ενώ τον πρώτο ρόλο φαίνεται να έχουν και εδώ οι πεθερές. Σχεδόν. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε από εδώ. Είμαστε επισκέπτες στην πόλη της Κομωτινής. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ποιες είναι οι προετοιμασίες που κάνετε για το ρεβεγιόν? Με την πρώτη ευκαιρία, καλείς κάποιους φίλους. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζεις το γιορτινό τραπέζι, κάποια δωράκια, μέσα στο κλίμα των εορτών. Παραδοσιακά και οικογενειακά. Παραδοσιακά και οικογενειακά, γιατί οι μέρες είναι μέρες αγάπης, μέρες που πρέπει να συγκεντρώνεται η οικογένεια και από εκεί και πέρα οι φίλοι,
Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα να με τους ανθρώπους που έχουν και την ανάγκη μας. Δηλαδή και μια επίσκεψη σε ένα χωριό όπως είναι το παιδικό χωριό ΣΟΣ για τη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα ή εδώ στην Κομωτινή κάποιο ίδρυμα. Βγαίνουμε εκεί, καθόμαστε με τα παιδάκια, συζητάμε μαζί τους, κάνουμε βόλτες, τους αφήνουμε διάφορα πράγματα, ρούχα, κάποια λεφτά για να αγοράσουν ό,τι θέλουν και περνάνε πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Εσένα σου αρέσει που περνάς οικογενειακά τις γιορτές? Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αισθάνομαι έτσι μια ζεστασιά να είμαστε όλοι μαζί. Μακάρι όμως να ήταν και όλα τα παιδάκια καλά όπως είμαστε εμείς, να είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί. Όταν θα μεγαλώσεις θα τηρείς τον παραδοσιακό θεσμό? Φυσικά. Η αλήθεια είναι άμα είχα πάρα πολλά λεφτά θα ήθελα να τα δώσω σε παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα ή διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει, πάμε εκεί, είμαστε όλοι μαζί, είναι καλά, εντάξει. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς τα παιδιά, άρα θέλω τις ευχές σου για τα παιδάκια. Εντάξει, να είναι όλα τα παιδάκια καλά και όλος ο κόσμος. Και ακόμα. Όχι ακόμα. Συνήθως τι κάνετε κάθε χρόνο στο ρεβεγιόν? Όλοι μαζί, οικογενειακός. Οικογενειακός, ετοιμάζετε το τραπέζι, δώρα? Τα δώρα είναι το τραπέζι, πεθερά μου. Καλή χρονιά με υγεία και το επιθυμείτε. Για να είμαι ειλικρινής, όχι, εγώ θα πάω αλλού. Α, μάλιστα. Πού θα περάσετε δηλαδή τα Χριστούγεννα, το πρωτοχρόνιο? Στο χωριό μας. Πώς περνάτε κάθε χρόνο, παραδοσιακά, οικογενειακά? Οικογενειακά, τελείως οικογενειακά. Οι ετοιμασίες που κάνετε για το τραπέζι? Μέχρι τώρα τις κάνει η πεθερά μου, ευτυχώς. Το γνωστό, φαγητό, λίγο χορός, κρασάκι. Σήμερα αυτό με ότι τελικά οι πεθερές είναι καλές. Ναι, η δικιά μου τουλάχιστον, ναι. Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι από το αρμόδιο κλιμάκιο της Νομαρχίας για τα κρέατα που θα διατεθούν στην αγορά τις ημέρες των εορτών. Εντατικοποίηση των ελέγχων στα κρεοπολία αναμένεται τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια κλιμάκια λόγω των γιορτών. Για να είμαι ειλικρινής, την χθεσινή ημέρα εγώ ίδιος περίλθα όλα τα χωριά της περιοχής Σαπών, είδα όλα τα κρεοπολία της περιοχής εκείνης και είδα ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακόμη τα κρεοπολία μας δεν έχουν προμηθευθεί τα κρέατα τα οποία θα χρειαστούν για τις μέρες των Χριστουγέννων. Στα σφαγεία όμως ήδη άρχισε η σφαγή για τις μέρες των Χριστουγέννων. Σφάζουν οι έμποροι, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα, δηλαδή τα σφάγια, στα μεγάλα κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στα σφαγεία τα δύο που έχουμε στο νομό, είτε το σφαγείο της Κομωτινής και των Σαπών, υπάρχουν κτηνίατροι από το πρωί, οι οποίοι ελέγχουν τα σφάγια, σφραγίζονται, τα οποία φεύγουν για τα μεγάλα κέντρα. Όπως ανέφερε ο κύριος Διαμαντάκης, οι εντατικότεροι έλεγχοι στα κρεοπολία θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου. Εάν πάμε από σήμερα, δηλαδή τα κλιμάκια αυτά εδώ, θα δούμε ότι υπάρχει αυτή η συνηθισμένη δουλειά που υπάρχει όλο το χρόνο στα κρεοπολία μας. Άρα τα κρεοπολία θα προμηθευτούν από το Σάββατο Κυριακή, κυρίως ας πούμε από Δευτέρα, όλα τα κρέατα τα οποία θα διαθέσουν για το καταναλωτικό κοινό. Θέλω να πω για ακόμη μια φορά και να καθησυχάσω τους καταναλωτές του νομού Ροδόπης ότι οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και με την προτροπή του Νομάρχη επαγρυπνούν για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Εργοπαραγωγή Σοφιανός. Επιλέξαμε για σας τις καλύτερες τοποθεσίες της Κομωτινής. Εφαρμόσαμε τον ασφαλέστερο τρόπο θεμελίωσης και αντισεισμικής προστασίας. Οικοδομήσαμε χρησιμοποιώντας τούβλα Eton ξουιδικής τεχνολογίας, οικολογικά, απόλυτα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά. Εξασφαλίσαμε τη μεγαλύτερη οικονομία για σας με αυτονομία θέρμανσης, με την εξαίρετη ποιότητα κατασκευής και με υψηλή αισθητική. Γιατί η ιδανική κατοικία έχει όνομα. Εργοπαραγωγή Σοφιανός. Ενουτρία Κομωτινή. 25310-23060. Κτέλνα Μούρο Δόπης. Στόχος μας είναι η άμεση και ασφαλής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του νομού Ροδόπης στις καθημερινές του μετακινήσεις. Δρομολογούμε υπερσύγχρονα λεωφορεία στις γραμμές. Κομωτινή Θεσσαλονίκη, εξπρές, χωρίς στάσεις και Κομωτινή Αθήνα, τώρα και με πρωινό δρομολόγιο. Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια σε κάθε σας ταξίδι. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε και στο μέλλον, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Κτέλ Νομού Ροδόπης. Ενημερωθείτε για τα καθημερινά μας δρομολόγια στο τηλέφωνο 25310 22912.
αν ερωτήματα του τύπου «Τι κόμπο να κάνω στη γραβάτα μου» να είναι γκλαμ ή πιο ουδέτερη, μπορντό ή πιο γήινα χρώματα, καρό ή ριγέ ή και τα δύο βασανίζουν το μυαλό σας, γιατί δεν πάτε μια βόλτα στο Tutti e Luca Cravate, ένα τόσο specialized και ενημερωμένο κατάστημα που θα σας λύσει όλες τις παραπάνω απορίες με τη βοήθεια των Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, Versace, Trussardi, Kenzo και Donna Karan. Tutti e Luca Cravate. Τώρα και στην Κομωτινή. Βενιζέλου 33. Τηλέφωνο 0531 070 077. Φίλοι τηλεθεατές, η επιλογή ενός σωστού ορθοπαιδικού στρώματος γίνεται πάντα βασιζόμενη στο είδος της εργασίας μας. Εάν η εργασία μας είναι καθιστική, επιλέγουμε ένα στρώμα το οποίο θα συμβάλλει στη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Ένα στρώμα από λάτεξ πρώτης ποιότητος με φυσικά υλικά και οικολογικό ύφασμα θα βοηθήσει σε αυτό. Εάν η εργασία μας περιλαμβάνει ορθοστασία και βαριά χειρονακτική εργασία, τότε πρέπει το στρώμα μας απαραίτητος να είναι υψηλής ελαστικότητος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε πάντα στα στρώματα που προορίζονται για παιδιά και ηλικιωμένους. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς αποδείξεις για ένα σωστό ορθοπαιδικό στρώμα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε στην Ένου 21 στην Κομωτινή. Ο επαγγελματικός σας χώρος πρέπει να στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Γι' αυτό επιλέξτε Vimecat. Εκθεσιακή χώρη, κτίρια ψυγείων, βιομηχανικά κτίρια για βιομηχανικές μονάδες και γραφεία αποτελούν την οικονομικότερη και μονιμότερη λύση. Vimecat, διόροφα και τριόροφα κτίρια που πληρούν τις προδιαγραφές δόμησης και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες της επιχείρησής σας με άμεση παράδοση. Vimecat, ΑΕ, Ευάγγελος Καλεντερίδης. Γερά θεμέλια τώρα και για πάντα. Στείλτε SMS αγάπης και εκτός από ευχές, στείλτε ένα κομμάτι της καρδιάς σας. Για 10η συνεχή χρονιά, η Κοσμοτέ συνεισφέρει σε ιδρύματα για παιδιά. Από τα γραπτά μηνύματα της πρωτοχρονιάς, έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την ανέγερση κέντρου για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πρώτη επιλογή φαίνεται να αποτελεί για τους φοιτητές το τρένο, αφού πολλοί ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο εν ώψη των Χριστουγέννων. Αυξημένη ήταν η κίνηση τις ημέρες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στον ΟΣΕ, ιδιαίτερα από τους φοιτητές, οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους για να κάνουν Χριστούγεννα μαζί με τις οικογένειές τους. Η κίνηση ήταν αρκετά αυξημένη, τα έκτακτα δρομολόγια δεν είχαμε, απλώς είχαμε ενισχύσεις των επιβαταμαξών. Η έξοδος των φοιτητών, η επιστροφή στην πατρίδα τους, πότε περίπου οι φοιτητές άρχισαν να φεύγουν? Οι φοιτητές αρχίσαν από τις 14 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 22 περίπου. Όσον αφορά τα δρομολόγια, πολλοί ήταν αυτοί που ταξίδεψαν με το απλό τρένο, αφού δεν υπήρχαν θέσεις στο Intercity. Η πληρότητα στα Intercity ήταν ασφαλώς 100%. Όσοι δεν είχαν εξασφαλίσει θέση από νωρίς, έμειναν και χωρίς εισιτήριο. Και στραφήκαν σε άλλα μέσα μεταφοράς. Με το απλό τρένο, την αμαξοστοιχεία, η οποία πάει απευθείας Αθήνα, το μοναδικό που μας έμεινε απλό τρένο, διότι ο Εύρος έχει καταργηθεί από τη... Γνωρίζετε, με εκείνο εκεί μετακινηθήκαν πάρα πολύ. Όσοι δεν βρήκαν στα Intercity, μετακινηθήκαν με το απλό. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ στο επιβατικό κοινό τα χρόνια πολλά και με το καλό η επάνωδος. Όσοι φύγανε και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν ξανά, υπάρχουν θέσεις για την ώρα. Την θεατρική παράσταση «Μικρή Αθηνά και τα ξενιταμένα γλυπτά του Παρθενώνα» παρακολούθησαν χθες βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομωτινής μικροί μαθητές.
το θεατρικό έργο της Δήμητρας Φουντού και η μικρή Αθηνά και τα ξανιταμένα γλυπτά του Παρθενώνα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες το βράδυ παιδιά νεαρής ηλικίας στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομωτινής. Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Δημήτρη Παπασταμάτη, πρόκειται για μια θεατρική παράσταση η οποία έχει στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των γλυπτών μέσα από το συνδυασμό της φαντασίας και της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα έργο της Δήμητρας Φουντούκη. Είναι ένα έργο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας που στοχεύει το να, μέσα από το θεατρικό λόγο και το θεατρικό δρόμενο, να δείξει την ιστορία των γλυπτών όπως την ξέρουμε, έτσι, τη ιστορία των γλυπτών που βρίσκονται στο Λονδίνο. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή την παράσταση ποιο είναι? Η συγγραφέας και το έργο αυτό που έχει ξανανέβει στην Αθήνα με τη διαβριμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το Δήμο Αθηναίων αλλά και στη Θεσσαλονίκη είναι ότι πρέπει να θυμίσει, πρέπει να λειτουργήσει η μνήμη σε σχέση με τα μάρμαρα αυτά που βρίσκονται στο μουσείο του Λονδίνου. Είναι μια θεατρική παράσταση για τα παιδιά. Ναι. Το ότι το κοινό είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει φτιαχτεί για παιδιά. Το ζήτημα δεν είναι να λειτουργήσει ως προπαγανδιστικός μηχανισμός μια θεατρική παράσταση, αλλά να βοηθήσει σε παιδιά να σκεφτούν. Άλλωστε αυτό είναι ένας από τους ρόλους των ΔΠΘ σε όλη την Ελλάδα, ότι έχουν την παιδική σκηνή, προσπαθούν να δείχνουν και να δίνουν ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες αποφεύγουν τη λογική της ευκολίας και του μπουλουκιού. Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και η παρούσα θεατρική παράσταση. Είναι μια παράσταση που απαρτίζεται και έχει δημιουργηθεί από επαγγελματίες, ηθοποιούς και συντελεστές, όπως πρέπει να είναι τα δημοτικά και είναι τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Οποιαδήποτε αντίληψη είναι έξω από τις συμβάσεις και έξω από το λόγο για το οποίο έγιναν τα ΔΠΘ. Αυτή απλά είναι μια παράσταση την οποία έχουν δυνατότητα με το λόγο γραφής τόσο της συγγραφέας αλλά και τόσο πως έχει δοθεί σκηνοθετικά να παρακολουθηθεί και από μεγάλους. Δεν είναι ένα απλά παιδικό παραμύθι, έτσι που θα, αν και καμιά φορά και τα παραμύθια είναι καλά και για τους μεγάλους. Να πούμε τώρα αν υπάρχει κάποιο άλλο θεατρικό έργο στα Σκαριά, αν θα ανεβάσετε κάποιο άλλο θεατρικό έργο. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια εκκρεμότητα, είναι η υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης. Το νέο πλαίσιο επιβάλλει να ανεβάσουμε οπωσδήποτε θεατρικές παραστάσεις, αλλά αυτό θα λυθεί από το νέο χρόνο. Φυσικά σας ξαναλέω ότι οπωσδήποτε το ΔΠΘ, ο λόγος ύπαρξής του είναι να ανεβάζει θεατρικές επαγγελματικές παραστάσεις με επαγγελματίες συντελεστές, επαγγελματίες ηθοποιούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Καλωσορίσατε στην αίθουσα Αστρέα. Εδώ οι εκδηλώσεις σας θα έχουν περισσότερη φαντασία, περισσότερη πολυτέλεια, περισσότερες επιλογές που εκφράζουν την προσωπικότητά σας. Για την πιο λαμπερή εκδήλωση ή δεξίωση, μαγέψτε τους όλους. Αίθουσα Αστρέα. Θα το ζήσετε όπως σας αξίζει. Σας περιμένουμε για Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς.
παραμονή πρωτοχρονιάς με τους κορυφαίους της καλής ελληνικής μουσικής. Λαμπριάννα Δοητσίδη.